Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θεωρητικά η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα κινείται προς μια καλύτερη αντιμετώπιση του τεράστιου θέματος της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο. Η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των χωρών και πάλι θεωρητικά θα μπορούσε να συμβάλλει στον εντοπισμό των φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν. Ωστόσο, η ίδια η σύμβαση, όπως απέδειξε και ο εισηγητής μας προηγουμένως, δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών εξαιρέσεων από τυχόν συνεργασίες μεταξύ των κρατών, πράγμα που την κάνει ουσιαστικά διάτρητη. Δίνεται επίσης η ευχέρεια τόσο της καταγγελίας της σύμβασης και αποχώρησης από τυχόν δεσμεύσεις της, όσο και η δυνατότητα μη υπογραφής της. Ας δούμε όμως την πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται πρόσφατα. Δηλαδή, ας διαπιστώσουμε αν υπάρχει ουσιαστική διάθεση συνεργασίας των κρατών, ξεκινώντας από αυτά που θορίζουν όλη την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η υπόθεση της Κύπρου αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με δηλώσεις τους και με διαρροές στον τύπο άρχισαν ξαφνικά να εκφράζουν την αντίθεσή τους για το μέθος του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και να δίνουν τη μέγιστη βαρύτητα στο θέμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Αντί λοιπόν να υπάρξει διάθεση συνεργασίας έστω μέσω πιέσεων για την εύρεση λύσης και αντιμετώπιση του ζητήματος, αν αυτό ήταν το ζήτημα, και το λέω γιατί ξέρετε ότι πρόσφατα εκδόθηκε διεθνής έκθεση που διατυπώνει ότι το πρόβλημα βρισκόταν υπό έλεγχο και είχε σχετικά περιοριστεί, αποφάσισαν ξαφνικά μονομερώς τη διάλυση του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος, δηλαδή ουσιαστικά τη διάλυση της οικονομίας του νησιού. Την ίδια στιγμή, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων από διάφορες χώρες της Ευρώπης που πρωτοστάτησαν στις γνωστές δύο συνεδριάσεις του Eurogroup καλούσαν τους πελάτες καταθέτες των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να μεταφέρουν καταθέσεις και επενδύσεις σε εκείνους. Δηλαδή, Ευρωπαίοι ηγέτες, προκειμένου να ενισχύσουν τα δικά τους τραπεζικά συστήματα, επέλεξαν τη διάλυση ενός τραπεζικού συστήματος μιας άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ως ουσιαστικά παράπλευρο μπόνους από την πειραματική εφαρμογή για πρώτη φορά του bail-in, σε ένα κράτος τόσο μικρό, ώστε να μην υπολογίζεται ως συστηματικά σημαντική η κατάρρευσή του. Επίσης, διάφορες χώρες, αναφέρθηκε ήδη, όπως το Λουξεμβούργο, η Ελβετία και άλλες, αρνούνται να υπογράψουν την ελόγω σύμβαση, προκειμένου να μην χάσουν αυτό το οποίο κυρίως πουλούν ως τραπεζικό σύστημα, την εχημήθεια και το απόρριτο τα οποία διασφαλίζουν. Όσον αφορά το θέμα της φοροδιαφυγής, δεν έχουν περάσει παρά μερικές εβδομάδες από το δημοσίευμα της Guardian για το πρόβλημα της απόκρυψης του πλούτου φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της δημιουργίας offshore εταιριών. Η έρευνα με τη συνεργασία 86 δημοσιογράφων από 46 χώρες που διάρκεσε 15 μήνες έφερε στο φως αυτό που γνωρίζαμε χωρίς να είναι συγκεκριμενοποιημένο, ένα εκτεταμένο δίκτυο διεθνούς φοροδιαφυγής που ενδεχομένως να ξεπερνάει τα 25 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περισσότερο από το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ των 70 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως προς την Ελλάδα, αναφέρθηκαν 107 offshore εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων μόνο οι 4 είναι γνωστές στο Υπουργείο Οικονομικών. Στην ελληνική πραγματικότητα, όλοι αναγνωρίζουν στα λόγια ότι η φοροδιαφυγή βρίσκεται στα ύψη, η συντριπτικότερη έκταση της οποίας ανήκει στο μεγάλο και πολύ μεγάλο κεφάλαιο, με πρώτες τις πολυεθνικές χάρη στα τρανταχτά σκάνδαλα του transfer pricing, και η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτό το πρόβλημα είναι πια η διάλυση επί της ουσίας των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι εργαζόμενοι σε εφορίες Τελωνία και ΣΔΟΕ. Απάντηση που δεν μπορεί βέβαια να γίνει αποδεκτή επίσης είναι το κυνήγι μαγισσών ή της μαρίδας που επιχειρείται με τις προωθούμενες επεμβάσεις με απειλές για στέρηση προσωπικών δικαιωμάτων, με φυλάκιση οφειλετών σε νέα τύπου οικονομικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, προφανώς μετά από αυτά των μεταναστών άνοιξε η όρεξη κλπ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω με αυτό να κλείσω, έχει καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο, βασικότερη από τις οποίες έγκυται στη Διεθνή Συνδρομή για Κατάργηση των Φορολογικών Παραδείσων. Η αρχή πρέπει να γίνει επίσης με την καταγραφή του συνόλου της περιουσιακής κατάστασης καθενός μας, με τη δημιουργία πραγματικού περιουσιολογίου, προκειμένου να γνωρίζει το ελληνικό κράτος, αν όχι το πόθεν, τουλάχιστον το έσχες όλων μας χωρίς εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, σαφώς οι διεθνείς συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν στην έβρεση κλεμμένου πλούτου, ωστόσο πρέπει όλες οι χώρες να έχουν τη διάθεση να συμμετέχουν σε αυτό, αποσκοπώντας όχι στην ενδυνάμωση των εσωτερικών τραπεζικών συστημάτων τους, όπως έγινε στην περίπτωση της Κύπρου. Και τέλος, όσον αφορά στον τρόπο συνεργασίας, η διεθνή κοινοπραξία των ερευνητών δημοσιογράφων έδειξε το δρόμο. Όμως με αυτή τη σύμβαση οι κυβερνήσεις δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη θέληση να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Ιδάλλως θα είχαμε καταλάβει τη διαφορά τουλάχιστον από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή μετά την πρώτη δεκαετία συμμετοχής των πρώτων από αυτές τις χώρες στη σύμβαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη φοροαποφυγή, είναι αστείο να θεωρούμε ότι μπορεί να συλληφθεί με διεθνή συμβάση, γιατί ξεκινά από το εσωτερικό της κάθε χώρας. Όταν δίνουμε τέτοια προνόμια φοροαπαφυγής... Ολοκληρώστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Βεβαίως. Πρόσφατα με το νομοσχέδιο πριν ένα μήνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και ακόμα πιο πρόσφατα με το πολυνομοσχέδιο του ενός άρθρου της Κυριακής των Βαΐων, νόμιμη φοροαποφυγή στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τι να συζητάμε από εκεί και πέρα για προορισμό της φοροαποφυγής. Σας ευχαριστώ.